Καλησπέρα σας, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι, συντρόφισσες. Χαιρόμαστε που σας ξαναβλέπουμε όλους εσάς που με την τέχνη σας συμβάλλατε στη μεγάλη επιτυχία των εκδηλώσεων του 50ου Φεστιβάλ Κνέο διγητή οι οποίες ολοκληρώθηκαν με συγκλονιστική συμμετοχή σε όλη τη χώρα, και ιδιαίτερα στο τετραήμερο 18-21 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Αντώνης Τρίτσης εδώ στην Αθήνα. Όπως ίσως διαπιστώσατε και μόνοι σας με την παρουσία σας σε αυτές τις εκδηλώσεις, η συμμετοχή νεολαίας και λαού ήταν συγκλονιστική πραγματικά, έκανε ρεκόρ ξεπερνώντας τις 150.000 κόσμου τις τέσσερις μέρες. Επιβεβαιώθηκε έτσι για μια ακόμη φορά ότι το φεστιβάλ έχοντας καταγράψει μια ιστορική πορεία 50 χρόνων και πάμε στα 51 πλέον, αποτελεί τον μεγαλύτερο πολιτικό και πολιτιστικό θεσμό της χώρας, ένα σταθερό ραντεβού της νεολαίας με την τέχνη, την προοδευτική τέχνη και την ανατρεπτική πολιτική πρόταση του ΚΚΕ. Γι' αυτό και δεν υπάρχει άλλος θεσμός, πιστεύουμε, που να συνενώνει τόσο πολλούς καλλιτέχνες και να κινητοποιεί τόσες χιλιάδες νέους και νέες, χωρίς σπόνσορες, χωρίς χορηγούς. Με εφόδιο την εθελοντική προσφορά, τη συλλογική προσπάθεια, το μεράκι χιλιάδων μελών και φίλων της ΚΝΕ, που το κάνουν κάθε χρόνο και πιο όμορφο, πιο δημιουργικό, πιο φρέσκο. Θα θέλαμε λοιπόν να σας ευχαριστήσουμε πολύ όλους και όλες, εσάς τους καλλιτέχνες, τους τεχνικούς, όλους όσους συνεργαστήκαμε και μαζί φτιάξαμε αφιερώματα, συναυλίες, οικαστικές εκθέσεις, φεστιβάλ ταινιών μικρού Μήκου. Χάρη και σε εσάς το φεστιβάλ έγινε ένα ηχηρό βήμα αντίθεση στην πολεμική εμπλοκή της χώρας μας σε δύο πολέμους, στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή και διεθνιστικής αλληλεγγύης στον ηρωικό λαό της Παλαιστίνης που σφαγιάζεται από το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ. Χάρη και σε εσά αποτέλεσε συνέχεια των μεγάλων εργατικών και νεολογιστικών κινητοποιήσεων που προηγήθηκαν και νέα αφετηρία για να πολλαπλασιαστούν οι αιστείες διεκδίκησης. Χάρη και σε εσά σε αυτή τη μεγάλη γιορτή αντάμωσαν χιλιάδες νέοι και νέες που παλεύουν στους χώρους δουλειάς, στους χώρους εκπαίδευσης για τα δικαιώματά τους και ονειρεύονται να ζήσουν αλλιώς, πιο όμορφα, πιο δημιουργικά, πιο ανθρώπινα. Χάρη και σε εσά ζωντάνεψε το σύνθημα του φεστιβάλ, μπολιάστηκαν οι νεανικές ανησυχίες με τις αξίες του ΚΚΕ, το όραμα της πάλης για μια δίκαιη κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, τον σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Για να συναντηθεί η νεανική ορμή, η νεανική αμφισβήτηση με την ανατρεπτική πολιτική πρόταση του ΚΚΕ. Χωρίς εσάς, το Πενικοστό Φεστιβάλ δεν θα κατόρθωνε να μεταδώσει μαζικά, διεισδυτικά, εύστοχα, το φλογερό, και ελπιδοφόρο μήνυμά του. Όλα αυτά τα χρόνια, μέσα και από το φεστιβάλ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας συνεχίζει τους γερούς, τους ακατάλητους δεσμούς που έχει με την τέχνη, με τους καλλιτέχνες, σχέση με βαθιές ρίζες μέσα από την ίδια την ιστορία του κινήματος και στη χώρα μας και ευρύτερα και την ιστορία του ίδιου του κόμματός μας. Μια σχέση που επιδιώκουμε να την ανανεώνουμε διαρκώς, να την βαθαίνουμε, να την πηγαίνουμε συνεχώς παραπέρα. Εκτιμάμε μάλιστα ότι τα τελευταία χρόνια σημειώθηκαν νέα βήματα στην παρέμβαση του κόμματος στον πολιτισμό. Η πλούσια πολιτιστική δραστηριότητα που αναπτύσσουμε μέσα από τα επιστημονικά συνέδρια της λογοτεχνίας, τα φεστιβάλ, τις μεγάλες καλλιτεχνικές παραγωγές, τις συναυλίες, τα αφιερώματα, τις εκθέσεις, τους διαγωνισμούς πρωτότυπου καλλιτεχνικού έργου, χαρακτηρίζεται από υψηλότερη στάθμη και βαθύτερη προσέγγιση του αντικειμένου της τέχνης από το κόμμα μας και από την κομμουνιστική νεολαία Ελλάδας. Οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται από τις κομματικές δυνάμεις στο μαζικό κίνημα των εργαζομένων στον πολιτισμό, πιο εντατικά από την περίοδο της πανδημίας και μετά, συμβάλλουν ώστε να ξέρουν οι καλλιτέχνες και οι άλλοι εργαζόμενοι στο χώρο πως το ΚΚΕ έχουν το πιο σταθερό στήριγμά τους για τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν για την οργάνωση της πάλης τους. Γι' αυτό και επιδιώκουμε διαρκώς να βελτιώνεται ο συσχετισμός στο κίνημα των καλλιτεχνών για να μπορούν οι ίδιοι οι καλλιτέχνες να παλεύουν πιο αποφασιστικά και να πετυχαίνουν νίκες. Το ΚΚΕ με όλε τις δυνάμεις που διαθέτει, όπως έκανε άλλωστε και το προηγούμενο διάστημα, όλες τις δίκαιες διεκδικήσεις του στα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια θα τα στηρίζει στη Βουλή επίσης, στην Ευρωβουλή. Γνωρίζετε άλλωστε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με την όλη δράση του στον τομέα του πολιτισμού εκφράζει την εκτίμηση που τρέφει στην κοινωνική προσφορά των καλλιτεχνών και της τέχνης. Πάνω σε αυτή τη βάση διαμορφώνουμε όλα αυτά τα χρόνια μια σχέση σεβασμού, συνεργασίας και καλούμε και άλλους καλλιτέχνες που μπορεί ακόμα να έχουν δισταγμούς, να έχουν αναστολές που να τους κρατούν μακριά, να προσεγγίσουν το κόμμα, την ΚΝΕ και την πολιτική μας. Απευθύνουμε αυτό το κάλεσμα γιατί ξέρουμε πως είστε πάρα πολλοί, πάρα πολλές όσοι και όσες νιώθετε πως ο αληθινός σκοπός της τέχνης δεν είναι να μας εφησυχάζει απέναντι στη ζωή. Πως η τέχνη δεν είναι, δεν πρέπει να είναι, απλά μια ψυχολογική υποστήριξη για να καταπίνουμε αγώνιστα τα φαρμάκια της σκληρής καθημερινότητας. Ούτε θεραπενίδα μια ονομαζόμενη εθνικής ομοψυχίας, στο όνομα μάλιστα της οποίας σήμερα η ελληνική κυβέρνηση μας εμπλέκει σε πολέμους, στέλνει φρεγάτες στην ερυθρά θάλασσα, για τα συμφέροντα των εφοπλιστών. Ξέρουμε ότι εκεί έξω υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνε με διάθεση να υποστηρίξουν το νέο στην πάλη του ενάντια στο παλιό, σε συνθήκες που διαρκώς μεταβάλλονται, σε συνθήκες όπου υπάρχουν αντιφάσεις, αντιθέσεις, κίνηση. Όπως ξέρουμε επίσης ότι και εμείς ως κόμμα έχουμε πολλαπλά την υποχρέωση να πολλαπλασιάσουμε πρωτοβουλίες, να βάλουμε στο επίκεντρο την προσπάθεια για σταθερή συστηματική πολιτική και ιδεολογική συζήτηση, ότι απαιτείται να ενταθεί η μελετητική δουλειά και με τη δική σας συμβολή για την επεξεργασία και θεωρητικών ζητημάτων της σύγχρονης τέχνης, της λογοτεχνίας όπως για παράδειγμα με το επιστημονικό συνέδριο που θα πραγματοποιήσει η Κεντρική Επιτροπή στις 21-22 Δεκεμβρίου με τίτλο «Η λογοτεχνία στα χρόνια της Θίελας 1940-1950» ή όπως με το θέμα που ανοίξαμε για συζήτηση μέσα στο χώρο του φεστιβάλ από τον καλλιτέχνη στον αλγόριθμο. Έχουμε συνέστηση ότι χρειάζεται ακόμα πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να ανέβει η ικανότητά μας στην αντιπαράθεση με σύγχρονες αστικές θεωρίες γύρω από το περιεχόμενο της τέχνης, οι οποίες καλλιεργούνται συστηματικά και μάλιστα με διάθεση μεγάλων κονδυλίων μέσα από ένα πλέγμα κρατικών οργανισμών, ιδρυμάτων επιχειρηματικών ομίλων και πανεπιστημίων, επιδρώντας σοβαρά στις νεότερες και με περισσότερα μορφωτικά εφόδια γενιές των καλλιτεχνών. Για εμάς όμως είναι κρίσιμο ζήτημα να ανανεώνονται διαρκώς οι γενιές των καλλιτεχνών που μαζί με το ταλέντο και την γνώση των εργαλείων της τέχνης τους θα διαθέτουν και μαρξιστική κατάρτιση ως καθοριστική προϋπόθεση για τη δημιουργία πρωτοπόρου καλλιτεχνικού έργου με υψηλή αισθητική αξία. Πρόκειται βέβαια για ένα δύσκολο στόχο που ειδικά στις σημερινές αντεπαναστατικές θα λέγαμε συνθήκες μεγάλης υποχώρησης διεθνώς του κομμουνιστικού και εργατικού κινήματος δεν επιτρέπεται να αφαιθεί στην τύχη. Απαιτεί επίμονη και μακρόπνοη προσπάθεια που παρότι τα αποτελέσματά της δεν θα φανούν άμεσα, θα αποδειχθεί όμως πολύτιμη στην πάλι για τον επαναστατικό μετασχηματισμό της κοινωνίας. Και λέμε ότι θα αποδειχθεί πολύτιμη, γιατί εμείς δεν αντιμετωπίζουμε την τέχνη ως διακοσμητικό στοιχείο της πολιτικής δράσης του κόμματος. Εμείς πιστεύουμε ότι η σπουδαιότερη λειτουργία της τέχνης και γενικότερα του πολιτισμού είναι να συμβάλλει στη διεύρυνση του μορφωτικού ορίζοντα, να συμβάλλει στην πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας, άρα και στην ικανότητα των κομμουνιστών να κατανοούν οι ίδιοι και να επιδρούν σε αυτή την κοινωνική πραγματικότητα. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για να κατακτούν το ρόλο τους ως επαναστατική πολιτική πρωτοπορία. Αξιοποιούμε λοιπόν και την ευκαιρία της σημερινής μας συνάντησης για να σας απευθύνουμε μια πρόσκληση, μια πρόσκληση συμπόρευσης, συνεργασίας σε μια πιο ουσιαστική συμμετοχή και δράση. Επιτρέψτε μας να αναδείξουμε μόνο δύο πλευρές αυτής της σχέσης. Πρώτον, Όλοι και όλες θα συμφωνήσουμε πως η τέχνη δεν είναι απλά ένα πολιτικό κείμενο, ένα κάλεσμα, μια διακήρυξη όπως αυτή που έχει βγάλει η Κεντρική Επιτροπή όπως θα είδατε και κυκλοφορεί στο Ιζοσπάστη του Σαββατοκύριακου και σας καλούμε βέβαια και αυτή να την προμηθευτείτε και να τη διαβάσετε. Δεν είναι θέσεις δηλαδή διατυπωμένες με όμορφα καλά ελληνικά ούτε ένα ωραίο σποτ και προπαγάνδα η τέχνη. Η τέχνη, για να είναι τέχνη, πρέπει να δουλέψει τη μορφή της. Πράγμα αυτονόητα δεδομένο, αλλά όχι και τόσο εύκολο πάντα. Μορφή και περιεχόμενο είναι διαλεκτική σχέση. Το περιεχόμενο είναι το δυναμικό στοιχείο αυτής της σχέσης, το πρωταρχικό. Όμως το περιεχόμενο πρέπει να διεισδύει στη μορφή, όπως και το αντίθετο, η μορφή να διεισδύει στο περιεχόμενο. Για να δουλέψει κανείς το συγκεκριμένο περιεχόμενο, πρέπει το μυαλό να τρέξει, να ψάξει σε αθέατες πλευρές, να ανακαλύψει και να προκαλέσει τη συμμετοχή του κοινού του. Να δει ολόπλευρα, ακόμα και ένα πιο περιορισμένο θέμα, να μην δίνει απαραίτητα όλες τις απαντήσεις, αλλά να κινητοποιεί όμως τη σκέψη. Για όλα αυτά, ο καλλιτέχνης πρέπει να εργαστεί σκληρά. Αλλιώς δεν πείθει, δεν διεγείρει, δεν συγκινεί. Με λίγα λόγια, αυτό που μπορείτε, πιστεύουμε, να κάνετε εσείς οι καλλιτέχνες, δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τις επιστημονικές προσπάθειες που μπορεί να κάνει το κόμμα μας να μελετήσει πλευρές, για παράδειγμα, γύρω από την αισθητική. Και είναι αυτό κυρίως που ζητάμε από σας. Δεύτερο, αυτό στο οποίο μπορούμε να βοηθήσουμε εμείς είναι η οργανωμένη επαφή με ό,τι πιο προοδευτικό έχει επινοήσει η ανθρώπινη διάνοια με την κοσμοθεωρία μας, τον επιστημονικό κομμουνισμό, τον μαρξισμό-λενινισμό, που ακόμα κι αν δεν είναι πάντα προϋπόθεση, είναι σε κάθε περίπτωση όμως ένα εκ των προτέρων εφόδιο για σύγχρονο κοινωνικά χρήσιμο καλλιτεχνικό έργο. Φυσικά, Γνωρίζουμε ότι τέτοια σπουδαία έργα μπορούν να προκύψουν ακόμα και χωρίς την προηγούμενη μαρξιστική γνώση, χωρίς να υπάρχει συνειδητή επιδίωξη προς ένα συγκεκριμένο στόχο. Μια αρχική ιδέα, μια πρώτη σύλληψη, αν δουλευτεί με ειλικρίνεια, μέσα στην ένταση της προσπάθειας του καλλιτέχνη να ανακαλύψει τη βαθύτερη ουσία των πραγμάτων, να κατανοήσει το αντικείμενό του και τις νομοτέλειες που το διέπουν, μπορεί να συναντιέται με πλευρές της κομμουνιστικής κοσμοθεωρίας, ακόμα και αν δεν το συνειδητοποιεί ο ίδιος. Μπορεί να επηρεάζει τον καλλιτέχνη όχι απλά στο ίδιο του το έργο, αλλά μέσω του έργου και στην ίδια του τη ζωή και στάση. Γι' αυτό διαχρονικά το κάλεσμα του ΚΚΕ στους καλλιτέχνες είναι πλατή και ανοιχτό γιατί μπορούμε με όσους και όσες έχουν κοινωνικές ανησυχίες, έχουν μια ειλικρινή και βαθιά σχέση με το ίδιο τους το έργο, να, βρι... να βρισκόμαστε σε δημιουργική συζήτηση, να συναντιόμαστε στις μάχες, να ανταλλάσσουμε ιδέες και απόψεις, να συμφωνούμε και να διαφωνούμε. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, συντρόφισσες και σύντροφοι, το έργο σας, οι στάση σας, τα μηνύματα που μεταφέρετε στο λαό και την νεολαία, ξέρετε πως μπορούν να επιδράσουν καθοριστικά. Ιδιαίτερα σήμερα που οι εξελίξεις των τελευταίων μάλιστα ημερών με τις επιθέσεις του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ στη Γάζα, στη Δυτική Όχθη, στη Συρία, στο Λίβανο, στο Ιράν, στην Ιεμένη, ανοίγουν πραγματικά τις πύλες της κολάσεως και επιταχύνουν την πορεία κλιμάκωσης και γενικευσης του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σήμερα που η πολιτική του κράτους του Ισραήλ με τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ στρέφεται όχι μόνο κατά άλλων λαών, αλλά και κατά, κατά του ίδιου του Ισραηλινού λαού, μετατρέποντάς τον σε στόχο αντιπίνων. Σήμερα, που η ελληνική κυβέρνηση μας εμπλέκει όλο και πιο επικίνδυνα στη σύγκρουση, υποστηρίζοντας αυτό το κράτος δολοφόνο χωρίς να έχει καμιά τέτοια εξουσιοδότηση από τον ελληνικό λαό, είναι ανάγκη να ορθωθεί ένα μεγάλο κίνημα που θα απαιτεί εδώ και τώρα απεμπλοκή της Ελλάδας από τους πολέμους, να κλείσουν οι αμερικανονατοικές βάσεις, να επιστρέψουν τα ελληνικά πολεμικά πλοία από την Ερυθρά Θάλασσα. Σήμερα που τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται, που οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να κόβουν από στοιχειώδεις ανάγκες τους, που η υγεία και η παιδεία μετατρέπεται ολοένα περισσότερο σε εμπόρευμα, που η ακρίβεια, η χαμηλή μισθή, η ενεργειακή φτώχεια, οι πληστηριασμοί, η ένταση του αυταρχισμού επεκτείνονται. Σήμερα που πλησιάζει σιγά σιγά μια νέα μεγάλη οικονομική κρίση που προβλέπεται πιο βαθιά και με μεγαλύτερες συνέπειες. Σήμερα λοιπόν είναι ανάγκη να δυναμώσει το εργατικό λαϊκό κίνημα, να κατακτά έναν προσανατολισμό που να βάζει στο επίκεντρο των διεκδικήσεων την ικανοποίηση των πραγματικών σύγχρονων κοινωνικών αναγκών. Σήμερα που όλο και περισσότερο μεγαλώνει ο προβληματισμός, για το τι μπορεί να γίνει, αν υπάρχει και ποια είναι η διέξοδος. Σήμερα που υπάρχει πια μεγάλη πείρα ότι ποτέ ο λαός δεν βγήκε κερδισμένος εναποθέτοντας τις ελπίδες του και αφήνοντας την τύχη του σε λογής, λογής και κάθε ειδών σωτήρες. Σήμερα είναι πιο αναγκαίο από ποτέ να μην υποτασσόμαστε σε αυτόν τον αρνητικό συσχετισμό να παλεύουμε για να αλλάζει. Ο καθημερινός αγώνας για όλα τα προβλήματα, για τις διεκδικήσεις, να κατευθύνεται και να εντάσσεται στο μεγάλο αγώνα για την κατάργηση οριστικά της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, για το σοσιαλισμό. Στον αγώνα αυτόν σας καλούμε να πάρετε μέρος, με την τέχνη σας και τη στάση σας, στερεώνοντας και με τη δική σας φλόγα, με την φλόγα της δημιουργίας την πεποίθηση ότι στους ανθρώπους, στους λαούς όλης της γης αξίζει κάτι άλλο από τη σημερινή καπιταλιστική βαρβαρότητα. Κι αν τις καλύτερες μέρες μας δεν τις έχουμε ζήσει ακόμα, θα παλέψουμε όλες και όλοι μαζί, εμείς, για να έρθουν αυτές. Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ <κλή> να συζητήσουμε να διασκεδάσουμε, να πιούμε, να περάσουμε όμορφα απόψεις.